14 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση ρεύματος και την επιστροφή των ποσών έως και 600 ευρώ από τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Μια πολύ σημαντική παρέμβαση, η οποία έρχεται και διορθώνει αναδρομικά μια αδικία πραγματική για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν ήταν στην ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Και βέβαια θέλω να θυμίσω ότι από τον Ιούλιο και μετά μπαίνει σε εφαρμογή το νέο σύστημα τιμολόγησης ηλεκτρικού ρεύματος, που εξουδετερώνει τις ακραίες επιπτώσεις της ρήτρας αναπροσαρμογής και κάνει τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος πολύ πιο προβλέψιμους και πολύ πιο προσιτούς. Η επιδότηση αφορά λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού που έχουν εκδοθεί από το Δεκέμβριο του 2021 έως τον Μάιο του 2022 με στόχο να δοθεί ανάσα στο πορτοφόλι των καταναλωτών. Σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αυτή τη στιγμή το διάστημα των λογαριασμών, το τελευταίο διάστημα από 1 Δεκέμβρη του 2021 έως 31 Μαΐου του 2022, οι λογαριασμοί ήταν υπέροχοι και οι περισσότεροι προσπαθούν να ρυθμίσουν αυτές τις υποχρεώσεις και όχι να τις πληρώσουν, γιατί δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα πια έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Η πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να κάνουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι αφορά καταναλωτές που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια. Είναι φυσικά πρόσωπα που το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων για το 2021 δεν ξεπερνά τις 45.000 ευρώ. Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Ο λογαριασμός ρεύματος θα πρέπει να έχει συνολική αύξηση πάνω από 30 ευρώ. Το ακίνητο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Κοιτάξτε, είναι κάπως φυσιολογικό. Υπήρξαν νοικοκυριά που πληρώνανε χρήματα τα οποία ήταν υπέροντα όσον αφορά με την κατανάλωση που κάνανε ή και με το ρεύμα που πληρώνανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Υπήρχαν νοικοκυριά και οικογένειες ή άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν μόνοι στο σπίτι και ο λογαριασμός από εκεί που ήταν ένα δίνω που τους έρχονταν γύρω στα 200-250 έφτασε στα 300-450 ευρώ. Η πίστοση της επιδότησης θα γίνει απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα οι δικαιούχοι 4 με 5 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων. Παράλληλα, από 1η Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο καινούριος μηχανισμός σταθεροποίησης των τιμών ενέργειας. Για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την πρωτοβουλία στην ενέργεια, η κυβέρνηση πήρε την τολμηρή απόφαση να φορολογήσει με 90% τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων ενέργειας. Δεν ψηφίστηκε αυτή η πρωτοβουλία από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Από κανένα. Και θα πρέπει να μας εξηγήσουν κάποια στιγμή γιατί δεν ψήφισαν αυτή την πρωτοβουλία, διότι εισφέρει σημαντικούς πόρους για τη στήριξη της κοινωνίας. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να ανακουφίσουν τους καταναλωτές που καθημερινά παλεύουν με την ακρίβεια.